επειδή θα αναφερθώ στην εξειδίκευση των μέτρων, θα σας δοθεί και δυνατότητα, αν θέλετε, να υποβάλλετε κάποια ερώτηση με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει στην τοπική κοινωνία της κοινότητας της Περιάδας. Θα είμαι σύντομος και επιγραμματικός. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Συναποφασίσαμε μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των φορέων μας και του Δήμου και της Περιφέρειας να πάρουμε αυτά τα μέτρα, διότι τα συμπτώματα τα οποία είχαν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σε εκτιμένη κοινότητα δείχνανε ανησυχητικά σημεία σε ό,τι αφορά διασπορά της πανδημίας. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό. Έγινε γνωστό και αναλύθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θα σταθώ στα μέτρα. Το πρώτο μέτρο που αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο lockdown είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η ώρα. Και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Στις 6 λήγουν τα πάντα. Δεν υπάρχει ούτε 6 και ένα λεπτό για να μπορέσουν οι κάτοικοι να μετακινηθούν για όποιους λόγους. Είναι γεγονός ότι το πρώτο lockdown προβλέπει μέχρι τις 9. Συνεπώς αυτό είναι 3 ώρες νωρίτερα για τους λόγους για τους οποίους αναφέρθηκε πριν ο Δήμαρχος. Το δεύτερο κομμάτι. Δεν θα γίνεται καμία μετακίνηση από τη Σπερχιάδα και προς τα έξω ή από έξω προς τα μέσα χωρίς βεβαίωση που θα αναφέρονται οι λόγοι. Στη βεβαίωση θα επιδεικνύεται στα αστυνομικά όργανα. Εάν δεν υπάρχει αυτή η βεβαίωση, δεν θα γίνεται δεκτή ούτε η έξοδος ούτε η είσοδος. Αναφερθήκαμε στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οποίοι εργάζονται εκτός Σπερχιάδας. Εκεί θα βεβαιώνει ο ίδιος ο εργοδότης ότι αποδέχεται την εργασία από μια περιοχή κατοίκων όπου η συγκεκριμένη κοινότητα είναι σε lockdown. Από την ώρα λοιπόν που θα αναλαμβάνει την ευθύνη ο εργοδότης, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, η ευθύνη περνάει σε αυτόν. Σε ό,τι αφορά άλλου τύπου μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση για λόγους άσκησης ή άθλησης ή αυτό που λέμε να βγάλουμε το ζώο βόλτα, εκτός κοινότητας, εκτός ορίων κοινότητας. Κάθε παραβάτης αυτής της διαδικασίας θα ελέγχεται από τα όργανα τα οποία θα αστυνομεύουν περιμετρικά την κοινότητα. Πάμε στο κομμάτι των εργασιών. Επιτρέπονται οι κτηνοτροφικές και αγροτικές εργασίες πάλι κατά περίπτωση και αφού δηλωθεί ο χώρος στον οποίο μεταβαίνουν οι κτηνοτρόφοι και τις συγκεκριμένες τοποθεσίες οι οποίες υπάρχουν για τα ποιμνιοστάσια. Επίσης, ζώα που υπάρχουν εκτός κοινότητας. Προφανώς να υπάρχουν κυρίως σκυλιά τα οποία πρέπει να συστηθούν. Θα υπάρχει ειδική άδεια για αυτόν τον ενδιαφερομένο, είτε είναι ένα κοινοκομείο το οποίο μπορεί να καλλιεργεί, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, ή ακόμα και κυνηγητικά σκυλιά, όπου οι ιδιοκτήτες θα έχουν εκτός κοινότητας, θα μπορούν με το ίδιο καθεστώς να πάνε να τα συντήσουν μία φορά τη μέρα. Πάμε τώρα στην εσωτερική λειτουργία των επαγγελματιών εντός κοινότητας. Δεν κλείνει κανένα από τα υπάρχοντα μαγαζιά. Δηλαδή, όταν λέω μαγαζιά, τι εννοώ? Τα μαγαζιά τα οποία υπήρχαν στο πρώτο lockdown παραμένουν ανοιχτά και τώρα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαδικασία τροφοδοσίας θα είναι η ίδια, σαφώς είναι και τα φαρμακεία μέσα από εκεί. Δεν θα μπαίνει κανείς πολίτης όμως από τα γειτονικά χωριά ή, εν πάση περιπτώσει, και μακρύτερα, με τη δικαιολογία ότι θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ της Σπερχιάδας. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει κάνει πριν, υπό την έννοια ότι δεν δέσμευε πουθενά σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάει, διότι προφανώς εκτιμούσε και το κόστος το οποίο θα ήταν των προσφορών που μπορούσε να έχει το συγκεκριμένο κατάστημα. Συνεπώς, είτε προς τα έξω, να φύγει κάποιος από την κοινότητα, να πάει να ψωνίσει σε μαγαζί της Μακρακόμης π.χ. ή οτιδήποτε άλλο, είναι απαγορευτικό. Δεν ισχύει καμία βεβαίωση. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι το οποίο κυρίως θα μας προκύψει, ήταν αυτό που και η αστυνομία βάζει, είναι κάποιες λεπτομέρειες όπου κάποιοι συμπολίτες μας, για ειδικούς λόγους, εκείνη την ώρα στον έλεγχο, θα αναφερθούν και θα ζητάνε να γίνει κάτι κατά εξαίρεση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων,
διότι η αστυνόμευση γίνεται από τα όργανα τα αστυνομικά. Ήταν εδώ παρόν και οι διοικητές από την Περιφερειακή Ενότητα αλλά και ο τοπικός διοικητής, οι οποίοι πήραν τις ανάλογες οδηγίες, θέσαν τις κατάλληλες ερωτήσεις, όπου θα υπάρχει μια ευχέρεια για να μπορούν να το διαχειριστούν ήδη. Ελπίζουμε ότι το 9ήμερο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και μία ώρα φυλάκισης για τον κάθε συμπολίτη μας είναι πολύ μεγάλο, ο περιορισμός των ελευθεριών, ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Θα φροντίσουμε όμως με το δικό μας τρόπο να είμαστε δίπλα τους, όσο κι αν αυτή τη στιγμή δεν προκαλούμε ιδιαίτερες συμπάθειες. Είναι αυτονόητο και πολλοί μπορεί να μας θεωρούν, κυρίως εμένα και τον Δήμαρχο, ως τα όργανα τα οποία περιορίσαν τις κινήσεις τους. Αυτά είχα να σας πω. Αν χρειαστεί ενδιάμεσα, αφού εκτιμηθεί η κατάσταση, όπου θα γίνεται αναφορά, να πω εδώ κάτι που το είπα και χθες στη συνέντευξή μου, είναι το εξής. Ο συντονισμός των κινήσεων σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας θα γίνεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, σε ό,τι αφορά του υγειονομικού κομματιού, αν θα γίνουν τεστ τις επόμενες ημέρες κλπ, πάλι από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας. Είναι οι δύο πυλώνες που θα στηρίξουν την προσπάθεια αυτή υπηρεσιακά και θα έχουν ενημέρωση οι συμπολίτες μας ανά πάσα στιγμή και θα επιλύουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τις λεπτομέρειες τις οποίες θα έχουν παρουσιαστεί. Ερώτηση. Ωραία. Ξεκινάμε. Ναι. Ένα θέμα με τα delivery. Κλείνουν τα πάντα στις 6 και δεν δουλεύει κανένα delivery μετά. Τα πάντα. Τα πάντα. Στις 6 κλείνουν τα πάντα. Επί της ουσίας δηλαδή μιλάμε για αυστηρό lockdown ή παραποιημένο. Επί της ουσίας μιλάμε για ένα lockdown νούμερο 2, όπου το ευχάριστο είναι ότι έγινε πιο ελαστικό σε σχέση με την εικόνα που διαμορφώθηκε στο ξεκίνημα, διότι μπορώ να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι για τα ευρήματα των τεστ που γίνανε, όπου θα γίνουν κι άλλα βέβαια το επόμενο διάστημα, αυτό σας είπα θα αποφασιστεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες, ήταν σε καλό δρόμο. Αρχικά είναι γεγονός ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά το θέμα της συγκεκριμένης πόλης, κυρίως εκεί μέσα στο ενδιάμεσο των γιορτών και κυρίως στο ξεκίνημα των Χριστουγέννων, όπου δημιούργησε έναν πανικό και στους συμπολίτες, αλλά αυτός μεταφέρθηκε οπωσδήποτε και σε εμάς τους ίδιους που έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης για όλη αυτή την κατάσταση. Να κάνω και εγώ ένα ερώτημα. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Είπατε ότι θα κρατήσει 9 ημέρες το lockdown. Λίγοι στις 14 του μήνα, ναι. Αυτό είναι μυστικό ή στο μεταξύ θα εκτιμηθούν και τα επιδημιολογικά φορτία εδώ της περιοχής. Δηλαδή μπορεί να λήξει και νωρίτερα ή υπάρχει περίπτωση να λήξει αργότερα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το όριο το οποίο έχει δοθεί με απόφαση της Κεντρικής Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του αρμόδιου Υπουργού. Στην παρούσα φάση όμως εμείς θα αξιολογούμε την πορεία αυτή, είναι αυτό που είπα και πριν, πιθανόν θα χρειαστεί να γίνουν και ενδιάμεσα τεστ τον πληθυσμό για να δούμε την εξέλιξη την οποία θα έχει η πορεία των κρουσμάτων και σε τι επίπεδα είναι η διασπορά. Να πω όμως εδώ κάτι που παρέλειψα. Αναστέλλονται, δεν γίνεται καμία λειτουργία καμιάς εκδήλωσης ή λειτουργίας ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, αναστέλλονται όλες οι λαϊκές αγορές. Δεν θα γίνεται καμία λαϊκή αγορά. Θα μπορούν όμως κάποιοι κάτοικοι, είναι ένα αριθμό νομίζω εδώ που το εξειδικεύσαν 4-5 από τη Σπεργιάδα, αφού επιδεικνύουν το rapid test που πρέπει να κάνουν, να μεταβούν σε μια άλλη αγορά, την οποία θα είναι παραπλήσια, ανά 3 μέρες θα υποβάλλονται σε rapid test. Είναι νομίζω όμως ελάχιστα, από ό,τι μας πληροφορήσαν εδώ οι τοπικοί συνάδελφοι του Δήμου, είναι λίγο στα 4-5 άτομα, συνεπώς δεν θα παίξει κάποιο ρόλο. Και μία ερώτηση, μια και αύριο είναι των φώτων, οι εκκλησίες θα είναι κλειστές ή θα είναι πληρωμένες? Ισχύει ό,τι ισχύει για τις εκκλησίες και το πρώτο lockdown. Rapid test θα γίνονται κάθε 2 μέρες αυτό που γίνεται σε άλλες πόλεις ή αυτό θα το δείτε προς το θα αποφασιστεί, γι' αυτό σας είπα εδώ δίπλα όπως βλέπετε και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγείας,
μαζί με τον Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας, θα αξιολογηθεί στην πορεία σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε ενδεχομένως σε 2 ή 3 μέρες καινούργια rapid test. Να ρωτήσω κάτι για τα άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους σε διπλανά χωριά της Σπαρχιάδας. Παράδειγμα, για τα Σπαρχιάδα υπάρχουν γυναίκες που πάνε. Θα σας το πει ο Δήμαρχος. Σε διπλανό χωριό και κάθε γιατρό. Θα σας το πει ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και γιατρός. Αυτό έτσι. Να... σε αυτό αποφασίσαμε, γιατί δεν υπάρχει στο ΦΕΚ και συμφωνήσαμε όλοι μαζί, ότι καλό είναι αυτοί που μετακινούνται εκτός κοινότητας να κάνουν και αυτοί το rapid test ανά 3 μέρες, οπότε να μπορέσουν να μετακινηθούν πιο εύκολα και με ασφάλεια. Για να μην... Αυτό γίνεται για τους εξής λόγους. Για να μην μεταφερθεί το κρούσμα έξω από την κοινότητα της Σπαρχιάδας. Άρα θα πρέπει ανά 3 μέρες να κάνει επιβεβαιωμένο τεστ rapid και να μπορεί να μετακινείται. Με βεβαίωση που θα δίνουμε εμείς, εγώ σαν δήμαρχος. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσω και η συνάδελφός μου, κυρία Πλατιά, θα το επιβεβαιώσει ότι όλα τα επιδρομητικά στοιχεία που είχαμε αυτές τις μέρες μας οδηγήσαν σε αυτή την απόφαση για ένα lockdown 2 ή οτιδήποτε άλλο πιο σκληρό μπορεί να είναι, γιατί γνωρίζετε όλοι ότι ο πληθυσμός μέσω ηλικίας της κοινότητας Σπαρχιάδας είναι μεγάλος και αλλήμωνο αν αυτό μετακινούνταν σε μεγάλες ηλικίες τι θα μπορούσε να συμβεί. Αυτή ήταν η απόφασή μας, ήταν πολύ σημαντική και μας βοηθήσατε και τα παιδιά από την περιφέρεια και έπρεπε να το κάνουμε οπωσδήποτε. Τα ενεργά κρούσματα, πόσα είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή? 22. Πληθυσμιακά η αναλογία δεν είναι χαμηλή έτσι. Και χωρίς να ξέρουμε τι. Δημήτρη. Τηλέφωνα που μπορεί να επικοινωνεί οποιοδήποτε πολίτη Σπαρχιάδος θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα για να ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Τα τηλέφωνα του Δήμου. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε. Είναι ανοιχτός. Μόνο ο Δήμος, πολιτική προστασία, η αστυνομία. Κοιτάξτε, τώρα εμείς, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο lockdown 2 και. Θα πρέπει κάποιους πολίτες να τους εξυπηρετήσουμε για να μετακινούνται με ειδικές βεβαιώσεις. Θα είμαστε ανοιχτά και αύριο. Στο ωράριο που προβλέπετε μέχρι σήμερα ή θα είναι 24 βάθμια. Και τηλέφωνο, τα οποία μπορεί να επικοινωνεί οποιοδήποτε για να βοηθήσουμε για την μετακίνηση αυτή. Όλο το 24ωρο. Εννοείται, όλο το 24ωρο. Αυτό. Κάτι άλλο. Most of the case.